Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος με 2-2 με την Πάφο σε φιλικό παιχνίδι στην Κύπρο, το οποίο έγινε μπροστά στους ενθουσιώδεις φίλους του Τριφυλιού, οι οποίοι δημιούργησαν φοβερή ατμόσφαιρα. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0. Ωστόσο, έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο μέρος και με σκόρερ τους Βέρμπιτσε και Κρυπαράκο κατάφερε να ισοφαρίσει. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αρνείται να ιτηθεί και στα φιλικά παιχνίδια, δείχνοντας χαρακτήρα σε ακόμα μία αναμέτρηση. Ο έμπειρος τεχνικός προχώρησε σε αρκετές αλλαγές σε σχέση με το φιλικό κόντρα στη Χάπουελ Μπερσεβά. Ο Λοντίγκιν ήταν κάτω από τα δοκάρια με τους Βαγιανίδη και Χουάνκαρ στα άκρα της άμυνας και τον Πούγκουρα με τον Σάρλια στα στόπερ. Ρούμπεν Πέρεθ και Σιμεωνίδης ήταν στον άξονα, ο Μπερνάρ μπροστά του σε ελεύθερο ρόλο, ο Παλάσιος στο αριστερό άκρο, ο Σαβιέρ στο δεξί και ο Σπόραρ στην κορυφή της επίθεσης. Η Πάφος άνοιξε το σκορ στο 39. Ο Βαλακάρη βρέθηκε μόνο στην περιοχή και με δυνατό σούτ έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους. Η κυπριακή ομάδα βρήκε και δεύτερο γκολ λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους. Ο Χέσταντ έδωσε στον Μπεντακόρο, ο οποίος με άψογη εκτέλεση έγραψε το 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι πράσινοι ανέβασαν στροφές και έκλεισαν τους Κύπριους στα καρέτους. Στο 76 ο Βέρμπιτς κέρδισε πέναλτι, την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε εύστοχα ο ίδιος ο Σλοβαίνος, μειώνοντας σε 2-1 στο 77. Στο 80 ο Παναθηναϊκός σοφάρισε με τον νεαρό Κρυπαράκο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στην πρώτη του επαφή με την μπάλα.